Γιάννος Λεοζίνιο εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Μπανκουρά και με το 10ο φετινό του τέρμα έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους. Η ομάδα του Σάκη Τσιόλη πλησίασε στην ισοφάριση στο 26, το σούτ του Σιαλμά ωστόσο πέρασε out. Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν υπέρ των γηπεδούχων. Στο 48, ο Δημήτρης Αρβανίτης, που είχε περάσει τον αγώνα στην ανάπαυλα, αποβλήθηκε για χτύπημα εκτός φάσης στον Μπανκουρά. Δύο λεπτά αργότερα, ο Πανσεραϊκός διπλασίασε τα τέρματά του. Το εκπληκτικό μακρινό σουτ του Γιώργου Γεωργιάδη έβαλε γερές βάσεις νίκης για την ομάδα του Ντράγκαν Κοκότοβιτς. Ο Ολυμπιακός Βόλου, που έχει ήδη σφραγίσει το εισιτήριο για τη Super League, κατάφερε απλά να μειώσει στο 84. Ο Ψυχογιός κέρδισε πέναλτι από τον Μιχαήλ και ο Σολάκης από τα 11 βήματα διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Ο Πανσεραϊκός έχει όλες τις προϋποθέσεις να πάει στα μπαράζ και να διεκδικήσει από εκεί την άνοδό του στη μεγάλη κατηγορία. Είναι κάτι εξάλλου που του αξίζει. Φιέστα ανόδου στην Κέρκυρα με τους παίκτες και τους φίλους της τοπικής ομάδας να γιορτάζουν την οριστικοποίηση της ανόδου στη Super League. Οι Φεάκες έμειναν στο 0-0 απέναντι στον Πανετολικό, αλλά πήραν το βαθμό που χρειάζονταν και πανηγύρισαν έξαλλα την επιστροφή μετά από 3 χρόνια απουσίας στη μεγάλη κατηγορία. Από σήμερα για μας αρχίζουν τα δύσκολα και από εσάς τα εύκολα. Πάμε. Είναι μια ξεχωριστή μέρα για την ομάδα της Κέρκυρας, είναι μια ξεχωριστή μέρα για όλο το νησί, πιστεύω. Ο στόχος που είχαμε βάλει το καλοκαίρι έγινε πραγματικότητα. Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυνατά τον αγώνα και είχαν την πρώτη καλή στιγμή στο 8ο λεπτό με το Φλαβίνιο. Στη συνέχεια, η πολυπρόσωπη άμυνα των φιλοξενούμενων έκλεισε τους διαδρόμους προς την εστία του Μπαμπανιώτη. Στην εκπνοή του ημιχρόνου από το φάουλ του Μπουτζίκου, η προβολή του Βενέτη πέρασε out. Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, ο Μπουτζίκος πατάλησε μία ακόμα καλή ευκαιρία, την τελευταία αξιόλογη για την Κέρκυρα. Η ισοπαλία ήταν αρκετή για τους γηπεδούχους, οι οποίοι στη συνέχεια δεν έδειξαν διάθεση να ρισκάρουν. Ο Πανετολικός, που διεκδικεί την είσοδό του στα play-off, κράτησε τον πολύτιμο βαθμό και συνεχίζει να ελπίζει. Καλέτζιτς. Ψάχνει τον Αγρίτη, δεν υπάρχει offside. Ο Αγρίτης στην περιοχή, το ψιλοκρεμαστό σου, την μπάλα περνάει out. Καλή στιγμή για τον Όφη στο 27. Στο 8ο λεπτό, πλασαριστά το φάουλ για τον Επόποβιτς. Με τη μία το σουτ, την μπάλα φτάνει στο Βλοντάρτσικ. Γκολ έχει ακυρωθεί όμως, υπάρχει offside εδώ. Βοηθός έχει σηκώσει πολύ έγκαιρα τη σημαία του. Φάουλ για τον Όφη, περίπου ένα μέτρο έξω από την περιοχή του Βενιαμίν. Ο Κιάσος με τον Επόποβιτς είναι πάνω από την μπάλα. Ο Κιάσος απευθείας, η μπάλα περνάει. Αριστούργηματική εκτέλεση φάουλ. 0-1 Όφη στο 35 εδώ στο Σταύρος Μαυροθαλασσίτης. Τελεί και πάλι ο Μουστόγιαννης. Ο Πίτσος με το κεφάλι. Ευκαιρία αντεπίθεσης με τον Κιάσο. Παλιά τρύπα για τον Πόποβιτς, είναι εξαιρετική. Ο Πόποβιτς απέναντι στο Βενιαμίν. Με το πόδι ο Βενιαμίν θα σώσει την ομάδα του στο 67. Κρατάει ο Τσαμπούρης την μπάλα. Παλιά τρύπα για τον Πουλάκο. Δεν υπάρχει offside. Περνάει και το Βεζιρίδη. Ο Πουλάκος φάτσα με τον γκολ. Το οποίο χάνεται. Απίστευτη χαμένη ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Μετά από τόσα χρόνια παρουσίαση εδώ, 7 χρόνια, ζήσαμε μεγάλες στιγμές με την ομάδα του Εγαλαίου. Παίξαμε Ευρώπη, ήταν όλα πολύ ευχάριστα χρόνια. Πρώτη φορά ήρθα σαν αντίπαλος. Εντάξει, για μένα είναι το σπίτι μου εδώ πέρα, κακά τα ψέματα. Στο ελληνικό εθνικός πήρε κεφάλι στην κούρσα για τα play-off, αν και δυσκολεύτηκε απέναντι στη φορμαρισμένη Λιούπολη. Οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα μόλις το 1ο λεπτό, όταν από τη σέντρα του κριτικού ο Νιάρος βρέθηκε στην πορεία της μπάλας και την έστειλε στα δίχτυα του Σιμεωνίδη. Η αντίδραση των γηπεδούχων ήρθε στο 25, το γυριστό σου του Καρακώστα ωστόσο σταμάτησε στο δοκάρι της εστίας του Σαρόγλου. Στη συνέχεια ο Εθνικός έχασε σωρία ευκαιριών πριν φτάσει στην ισοφάριση. Ο Βραζιλιάνος Ροντρίγκο με εκπληκτικό σουτ από δύσκολη θέση έγραψε το 1-1 3 λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Ίδιο σκηνικό και στο δεύτερο μέρος, με τους γηπεδούχους να βλέπουν την υπεροχή τους να καρποφορεί τελικά στο 67. Από τη σέντρα του Γκράιμς, ο Ροντρίγκο πέτυχε εξ επαφής το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και χάρισε την νίκη στην ομάδα του. Το τελικό 2-1 κλειδώνει τα play-off για τον Εθνικό, ενώ απομακρύνει την Ηλιούπολη από το στόχο της έκτης θέσης. Στη Ρόδο, η τοπική ομάδα έμεινε στο 1-1 με τον Πιερικό και παρέμεινε κοντά στην επικίνδυνη ζώνη. Τα Ελάφια είχαν τις ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Το συγκρότημα του Σούλη Παπαδόπουλου, ωστόσο, που μάχεται για την είσοδό του στα play-off, κράτησε την ουσία.
Οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρει στο 29 με τον Ζιλβάν, αλλά 10 λεπτά αργότερα είδαν τον Πιερικό να παίρνει το προβάδισμα. Από το κόρνερ του 5, ο Μακρύς εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας και με κοντινό πλασέ έγραψε το 0-1. Η απάντηση της Ρόδου ήρθε στο δεύτερο μέρος. Στο 57 ο Κακλαμάνος εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Κοντιμίρη και με κεφαλιά ισοφάρισε στο τελικό 1-1. Το συγκρότημα του Γιώργου Στράτζαλη που επέστρεψε στον πάγκο της ομάδας διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες του για την παραμονή. Μου είναι αδιανόητο για αυτή την ομάδα με αυτό το υλικό, είτε του καλοκαιριού είτε και του Δεκεμβρίου, να ταλαιπωρηθεί λοιπόν στις συνειδήσεις πάνω απ' όλα του φιλαθλού κόσμου της Ρόδου και έπειτα ατομικά για τον καθένα μας. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, η συμπαράσταση της διοίκησης είναι κοντά. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε λοιπόν αυτή την ομάδα να την κρατήσουμε σε αυτή την κατηγορία. Ρούσεφ κοντά στο πέναλτι κεφαλιά γυριστεί. Κανένα πρόβλημα για τον Κουτσόπουλο όμως. Καλή στιγμή για τον Διαγόρα. Τον τζαλίζει και τον αποφεύγει με μια ωραία τρίπλα. Μόνο με το αριστερό όμως ο Βούλγαρος, ο οποίος αναγκάζεται να σεντράρει με το δεξί. Μεγάλη ευκαιρία για τον Διαγόρα. Μπάλα out. Ο Διαγόρας βρίσκεται στην επίθεση και πάλι εδώ. Φάση δεν έχει τελειώσει. Καλό σουτ, μεγάλη επέμβαση από τον Κουτσόπουλο στο σουτ του Παναγιώτη Σπάρταλη. Και εδώ ο Ταραχούλσκι βγαίνει στην κόντρα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Διαγόρα να πάρει την νίκη. Μεγάλη επέμβαση από τον Κουτσόπουλο στην μεγαλύτερη φάση του μάτς. Μότσο. Ωραία προσπάθεια από τον Ουρουγουανό. Καλή και η σέντρα για το κεφάλι του Γκόγκα. Έχασε την μπάλα ο Βελίδη. Το πλασέ. Την μπάλα στα δίχτυα από την έξω πλευρά. Ο Διαγόρας απειλεί εκ νέου. Ευκαιρία για τον Πουλόπουλο. Κάνει το σουτ έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Διαγόρα να πάρει την νίκη με τον Παύλου. Δεν θα έχει χρόνο στη διάθεσή του. Είμαστε ήδη στον 90 λεπτό. Για να δούμε εδώ τον Αγγελόπουλο. Κάνει το σουτ. Κρατάει όμως το 0-0 ο Βελίδης. Κρυπιντήρης. Το δυνατό σουτ. Την μπάλα θα κοντράρει. Φάβιο Αγκούστο μέσα στην περιοχή. Το σουτ από το Τσιμόπουλο. Η μπάλα out. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Εθνικό Αστέρα. Ακριβώς στο 53. Διαμάντης για τον Εθνικό Αστέρα έξω από την περιοχή. Θα περάσει, θα βγάλει και τη σέντρα. Δεύτερο δοκάρι ο Λουάμα. Η μπάλα δεν έχει βγει. Γυρίζει ο Λουάμα. Σούτα από τον Τσιμόπουλο. Αέρας ουσιαστικά. Πέφτει κάτω. Παίζεται. Σούτα από τον Φάμπιο Αγκούστο. Η μπάλα στην αγκαλιά του πορτιέρου των Δραμηνών. Καλή ευκαιρία για τον Εθνικό Αστέρα. Ακριβώς στο 63. Φάμπιο Αγκούστο για τον Αστέρα έξω από την περιοχή. Θα ανοίξει ωραία την μπάλα για τον Καρατζά, τον Κρυπιντήρη, το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα από τον Κρυπιντήρη, 1-0 για τον Εθνικό Αστέρα στο 72 και ο σκόρερ πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του, ανοίγει το σκόρερ εδώ στην Κεσαριανή, Εθνικός Αστέρας, δόξα δράμας, 1-0.